Εντάξει, είναι μερικές φορές να απορείς όταν ακούς κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, βγήκε και μίλησε, έδωσε συνέντευξη η Μπένι Μπαλτατζή και είπε ότι παθαίνει εγκεφαλικό κάθε φορά που ακούει τους παίκτες του House of Fame Academia να τραγουδάνε. Εσείς, εμείς τι να πούμε από εκεί που βλέπεις τηλεόραση, ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου αυτούς τους τραγουδιστές οι οποίοι με την νότα έχουν μαλώσει. Το τι παραφωνία είναι αυτό το πράγμα με αυτούς τους ανθρώπους και λέει ότι αυτοί ήταν οι καλύτεροι παίκτες που θα μπορούσαν να έχουν βρει από την παραγωγή. Okay, σε αυτό το σημείο δεν έχεις να πεις τίποτα απολύτως. Αλήθεια, αυτοί είναι οι καλύτεροι. Οι χειρότεροι ποιοι ήταν ακριβώς? Ο Κάτμαν και ο, πώς το λένε τον άλλον, ο Ταμπάκης. Δεν μπορούν να συναντηθούν με την νότα, έχουν τσακωθεί οι άνθρωποι. Και εκτός αυτού βγαίνουν όλοι αυτοί με το και τραγουδάνε και κάτω αυτή η επιτροπή κόλαφος με την Κέτι Καρμπή ντυμένη κάθε φορά Τζέλα Δελαφράγκα. Ο Φίβος, ο οποίος είναι με το ζόρι στην επιτροπή, είναι σαν κάτι θείους που τους πας με το ζόρι στο γάμο και είναι έτσι. Και λες πραγματικά, οι οποίοι τους περνάνε όλους πυρώνω κορδέλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και λες, μα γιατί δεν το γυρνάτε σε αστείο? Να πεις ναι, τότε έχει μια βάση, μια λογική. Αλλά τα αντιμετωπίζει σοβαρά και η Ελένη Φουρέιρα. Γιατί? Γιατί ντύνεται έτσι? Εμένα νομίζω ότι ο στυλίστας της, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κάνει κάθε φορά, κάθε βράδυ, ριφιβή στα στόκ του Δήμου Πατρέων, εκεί που φυλάνε τις vintage αποκριάτικες στολές, και έτσι παίρνει ιδέες και την ντύνει την κοπέλα. Και μέσα σε όλα τα νέα που μας κατακλείζουν, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο μοντέλος, παύλα παρουσιαστής, Στίβ Μιλάτος, χώρισε. Ναι, είχε παντρευτεί 2,5 μήνες πριν και είχε πει αυτά που λένε όλοι: υπέροχος γάμος, στευμένος, βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου, η καρδιά μου. Και τα συναφή, αυτά που λένε όλοι τις μεγαλοστομίες, 10 εβδομάδες κράτησε ο γάμος. Ούτε ο Απόστολος Γλίτσος δεν δίνει ταχύτητα. Αλλά όμως, από την άλλη, βλέπεις ότι δεν πρέπει να τα λες. Μην τα λες. Διότι όταν τα λες μετά, διαψεύδεις τον εαυτό σου. Είδες τι έπαθε η Μαρίνα Παντούλη που έβγαινε και έλεγε: ο Γιώργος, τον αγαπώ. Είναι υπέροχος. Είναι ο Τζορτζ Κλούνι, έλεγε. Και έχει γίνει τώρα ο Θανάσης Βέγκος. Έφυγε. Πουτούμ! Εξαφανίστηκε. Γι' αυτό, μην τα λέτε στην τηλεόραση. Να τα λέτε σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς. Να κρατάτε μια πισινή. Διότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει εκείνη η κακή ώρα ή στιγμή να σε ρωτήσει μετά ο ίδιος ρεπόρτερ που του έλεγε: είμαι πολύ ευτυχισμένος το γάμο μου. Γιατί χωρίσατε? Τι θα απαντήσει εκεί? Ο γρήλος. Σκέφτομαι εδώ και πάρα πολύ ώρα να σας το πω, να το σχολιάσουμε μαζί, αλλά συγκρατούμε. Ήρθε, λέει, η Άννα Μαρία Βέλη από τον Άγιο Δομήνικο. Πες το μου και αυτό να τρελαδώ. Αλήθεια, γύρισε η Άννα Μαρία το μαουάκι, γύρισε πάλι την καρδιά μας. Το ότι γύρισε η Άννα Μαρία Βέλη με δύο τύπους από την παραγωγή του Survivor που την κουβαλούσαν σχεδόν στον αέρα, λες και είναι κάτι ανάμεσα σε Lady Gaga και Barack Obama. Για να μην τους μιλήσουν οι δημοσιογράφοι. Και τρέχανε πανικόβλητοι στο αεροδρόμιο αυτή να κάνει την Βασίλισσα Ελισάβετ. Καλημέρα. Και έλεγε να τη σούρνουνε. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Η κοπέλα ήρθε με πτήση από τον Άγιο Δομήνικο. Δεν έχει έρθει από το Hollywood. Είναι η Άννα Μαρία Βέλη που καθόταν ο κλαδόν πάνω στο τραπέζι μιας εκπομπής 5% με τον Βαγγέλη Παρή. Περί όλο μαζί, όλο. Μία κατάσταση όλη. Αλλά εντάξει, δηλαδή λίγο λογική. Να ερχόταν ο Τριαντάφυλλος. Να πεις ναι. Να τον περιμένει η ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Τα μουσικά σύνολα της ΕΡ. Να του παίξουν βιολί, κλάμα. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει δει όλες τις ταινίες του Ξανθόπουλου. Έχει κοπιάρει ακόμα και τις ατάκες. Το τι δράμα κρύβει αυτό το DNA του Τριαντάφυλλου, του Ντάφι. Τι κλάψα είναι αυτή, εγώ φοβάμαι. Επειδή δεν τρώει και δεν πίνει πολύ νερό, τόσο κλάμα μπορεί να πάθει αφυδάτωση. Αλλά είναι το γνωστό το κλάμα, χωρίς δάκρυα, αυτό το ψεύτικο. Είναι σαν κάτι τύπισες που πηγαίνουν σε κάτι reality τύπου Μικρούτσικος, Σίλια Ροπούλου, και ενώ κάνουν ότι κλαίνε. Δεν τρέχει δάκρυα, είναι αυτό το ψεύτικο. Πολύ καλός είναι και ηθοποιός μαζί, κακός ηθοποιός. Τραγουδιστής επίσης καλός, μπορεί να πεις, αλλά ηθοποιός πολύ κακός. Το ξέρω. Ό,τι θέλεις να σου τα πω. Το έχεις ανάγκη. Εσύ μπορείς να κάθεσαι στο σπίτι σου κλεισμένη και να στέλνεις όλη την ημέρα SMS για να πας μέχρι το περίπτερο που είναι δύο στενά παρακάτω από σένα. Η φίλη Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που δεν την νοιάζει τίποτα. Όσα έρθουν, όσα πάνε. Υπάρχει μια άλλη σωστή παροιμία που δεν μπορώ να σας την πω αυτή τη στιγμή. Αλλά η κοπέλα δεν την νοιάζει τίποτα. Τα Χριστούγεννα πήγε Παρνασσό. Τώρα λέει πήγε στο Κάιρο μαζί με κάτι καμήλες να γιορτάσει τα γενέθλια του συντρόφου της. Το ότι εμείς δεν μπορούμε να πάμε πουθενά και ότι όποιος θέλει, όποιος γουστάρει, πάει και κάνει βόλτες στο Κάιρο και στις περιοχές εκεί της γύρω που δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας, δεν υπάρχουν μάσκες. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για την Καμίλα που ανέβηκε πάνω της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία, άμα δείτε τη φάτσα της, είναι άλλο κακό να μην με βρει. Και τι πήγε να κάνει η Σπυροπούλου εκεί? Να φέρει πατουρμά? Δεν την νοιάζει, φίλε. Πάει και κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν τη σταματάει κανένα. Και εκτός ότι πάει και κάνει ό,τι θέλει, που καλά κάνει και τα κάνει, έρχεται μετά και σου τρίβει τα μούτρα.
ότι εσύ κάθεσαι σπιτάκι σου και δεν μπορείς να πας μέχρι το χωριό σου γιατί θα φας πρόστιμο και θα το πληρώνεις μέχρι την άλλη ζωή. Ακείνη πάει όμως και ανεβάζει και στο Instagram. Και πάρε τις δωματιάρες και πάρε τις πισινάρες και πάρε τις θαλασσάρες και τις καμιλάρες. Την επόμενη φορά που θα βγεις, άκου τι θα κάνεις. Θα πάρεις μαζί σου μια βαλίτσα. Δεν θα μιλάς καλά ελληνικά, σπαστά, τύπου καλαμίρα, και θα πεις σε όποιον σε σταματήσει ότι είσαι τουρίστα. Ότι, oh, so sorry, ψάχνω τον Μπαρσελόνα. Και θα σέρνεις μια βαλίτσα από πίσω σου. Δεν θα σε σταματήσει άνθρωπος. Άκουμε που σου λέω τώρα, έχω πληροφόρηση. Ο Στράτος Τζορτζογλου, ο οποίος είναι αγρότης στο reality farm του Αντένα, είπε μυστικά στον Ιατρόπουλο, να μην τον πάθει κανένας όμως, ότι έχει κάνει μπότο. Γι' αυτό δεν κουνιέται τίποτα. Και λέγαμε τόσο καιρό, μα πόσο αυτός ο άνθρωπος κοντεύει τα 60 και δεν σαλεύει τίποτα στη μούρη του. Βρε, τι στεναχώρια, τι ευτυχία, τι χαρά, δεν τον πιάνει η κυλίτσα του. Δεν υπάρχει έκφραση στο πρόσωπό του. Είναι σαν στο πικανέ. Και αναρωτιόμασταν όλοι, μα τι DNA είναι αυτό που δεν μπορεί η μούρη να κουνηθεί ούτε το φρύδι ούτε τα μάγουλα. Είναι όλα κίνητα. Και λέγαμε, μπράβο του όμως. Τι νερό, πολύ ποινή. Κανένα δεν πίστεψε ότι έχει κάνει μπότοξ. Έχει κάνει μπότοξ απλά. Άμα γλιστρήσει και πέσει με τα μούτρα και σκάσει όλο αυτό, θα γίνει τσουνάμι μποτοξίνης, πώς λέγεται αυτή η ουσία. Μας πλημμυρίζει όλους. Δηλαδή, είπαμε, κάνουμε κι εμείς. Αλλά με ρέγουλα. Να μείνει και μια σταγόνα να κάνουν οι επόμενοι. Εσείς τα πήρατε όλα και τα βάλατε πάνω σας. Λέει κιόλας, μην το πεις πουθενά, μα το λέτε μπροστά στην κάμερα. Που σε βλέπουν όλοι. Την τηλεόραση. Που θα παίξει μετά σε όλα τα site. Τι να μην το πει πουθενά. Δεν του έχουν πει που έχει μπει. Ότι έχει κάμερες παντού. Ότι έχει μπει σε reality. Τον κοροϊδέψανε. Του είπαν ότι έχει πάρει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και μπήκε μέσα να κάνει τον αγρότη να πάρει κανένα λεφτό. Ή ότι κάνουν casting για να γυρίσουν το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Και έλεγε, μην το πει. Εγώ στεναχωριέμαι, φαίνεται. Εκείνος που στεναχωριέται δεν φαίνεται καθόλου. Με αυτή τη μούρη, εγώ πάντως του εύχομαι, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα διοργανώσει και ο Ολυμπιακός. Πλησιάζει με αυτή τη μουρίτσα, την ασάλευτη.